Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτεμπεργκ, εξέδωσε μια επίγουσα ανακοίνωση με την οποία ανέφερε την επίσπευση των προετοιμασιών της Ρωσίας για τη μεγαλύτερη επίθεση από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Στόλτεμπεργκ, 200.000 Ρώσοι στρατιώτες, ίσως και περισσότεροι, θα λάβουν μέρος στην επίθεση, η οποία για προφανείς λόγους θα οδηγήσει στην πλήρη ήττα της Ουκρανίας. Βλέπουμε ότι οι Ρώσοι προετοιμάζονται για μια νέα επίθεση, ότι προετοιμάζουν περισσότερους στρατιώτες, περισσότερα από 200.000 άτομα και ίσως ακόμη περισσότερα. Ότι κατασκευάζουν όπλα και πυρομαχικά με γοργούς ρυθμούς, είπε ο Στόλτεμπεργκ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για αυτές τις πληροφορίες, ωστόσο δεδομένου του γεγονότος ότι περίπου 100.000 άτομα έχουν σταλεί στη ζώνη των επιχειρήσεων από τη στιγμή της μερικής επιστράτευσης, ενώ ο ρωσικός στρατός έχει στην πραγματικότητα περίπου 200.000 πανέτοιμους. Παρόλο που δεν υπάρχουν δηλώσεις σχετικά με αυτό το θέμα από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι Ρώσοι θα επιτεθούν πριν λάβουν οι Ουκρανοί τη νέα παρτίδα εξοπλισμού από τη Δύση. Οι κινήσεις και η παρουσία του Ρώσου Προέδρου στο Αρχηγείο των Ρωσικών Δυνάμεων που πολεμούν στην Ουκρανία δείχνει ότι πιθανότατα ετοιμάζεται η εδώ και καιρό διαφαινόμενη ρωσική επίθεση σε χρόνο που γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Οι διαφημιζόμενες επιτυχίες των ρωσικών δυνάμεων δεν είναι ικανές να στηρίξουν σε καμία περίπτωση το σχέδιο του Κρεμλίνου για έλεγχο της Ουκρανίας και γι' αυτό ετοιμάζεται η νέα χερσαία επίθεση με νέα όπλα, μεγάλες εφεδρείες και τρομερή εναέρια ισχύ πυρός. Θα τολμήσουμε να προβλέψουμε ότι μόνο σίγουρο, σύμφωνα με τον τρόπο δράσης των Ρώσων, είναι ότι ο ρωσικός στρατός θα επιτεθεί όταν κανένας δεν θα το περιμένει και αυτό εμπεριέχει ως ημερομηνίες από αύριο έως τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 2023. Πλησιάζει, όπως όλα δείχνουν, η ώρα για μια πιθανότατη ρωσική στρατιωτική επίθεση μεγάλης ισχύως σε τρεις διαστάσεις, αέρα, θάλασσα και στεριά, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι δραστηριότητες των ρωσικών αναγνωριστικών μη επανδρομένων αεροσκαφών την περασμένη εβδομάδα αποτελούν απόδειξη ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για άλλη μια μαζική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία. Αυτό ανέφερε η εκπρόσωπος των Ουκρανικών Αμυντικών Δυνάμεων. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Μόσχα ετοιμάζει κάτι πολύ μεγάλο στην Ανατολική Ουκρανία, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την πρόσφατη κατάληψη του Σολιντάρ, θέλοντας να προελάσουν οι δυνάμεις της βαθιά στο ουκρανικό έδαφος. Το αν θα πετύχει ή όχι η ρωσική επίθεση θα το δούμε στην πράξη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.